πούμε ότι υπήρχε και μεγάλη αντίδραση από πάρα πολλές γυναίκες της τηλεόρασης. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Δανάη Μπάρκα, η οποία βγήκε με ριγέ και έδωσε την καλύτερη απάντηση στον Τάσο Ξιάκο. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω, επειδή μπορεί αυτό το βίντεο να πέσει στα χέρια ενός παιδιού ή μπορεί αυτή τη στιγμή να τη βλέπει μια μαμά από το σπίτι που να έχει ανασφάλεια για το παιδί του ή η ίδια η μαμά να έχει για τον εαυτό της ή πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που έχουν αισθανθεί υποδέστεροι χωρίς να πρέπει. Θα ήθελα απλά από τη δική μου θέση να τονίσω ότι δεν υπάρχει κανένας κατώτερος άνθρωπος από κανέναν άλλον. Όλοι είμαστε το ίδιο σημαντικοί, το ίδιο απαραίτητοι και αναγκαίοι σε αυτόν τον κόσμο. Και όσο αλλάζουμε τον εαυτό μας για να αρέσουμε σε τρίτους ή στην κοινωνία, χαλάμε την προσωπικότητά μας. Γι' αυτό να μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, να μας αγαπάμε, να μας φροντίζουμε, να μας προσέχουμε και αν μπορούμε ένα πράγμα να σκορπάμε σε αυτόν τον κόσμο, να είναι η αγάπη. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα ομορφότερο και τίποτα καλύτερο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ωραία τους τα στοιχεία και είναι ωραίο να φωτίζουμε τις φωτεινές πλευρές μας. Αυτό νομίζω ήθελα νομίζω να πω. Δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι. Να φοράτε ρίγες, να φοράτε ό,τι θέλετε, να σας αγαπάτε και αν αισθάνεστε κάποια στιγμή πιο δυνατή από κάποιον άλλον, να τον προστατεύετε, γιατί μπορεί στη θέση ενός κοριτσιού που εκτίθεται ή στη θέση ενός κοριτσιού που υπέστη bullying να βρεθούμε εμείς αύριο, το παιδί μας, η μαμά μας, η γιαγιά μας και εκεί θα βγάλουμε νύχια. Να βγάζουμε λοιπόν νύχια για όλους τους ανθρώπους, γιατί ό,τι γίνεται στο διπλανό αφορά άμεσα και εμάς. Καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στη Μέρη. Στη Μέρη μου καλά. Θα πω καλημέρα. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο, ότι αν θέλουμε για τον οποιοδήποτε λόγο να τραβήξουμε την προσοχή, ας το κάνουμε με το πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε με τους γύρω μας. Αυτό αρκεί, όχι τίποτα άλλο. Αυτό. Καλημέρα λοιπόν σε όλα τα κορίτσια και τα γόρια εκεί έξω, που μπορεί να έχουν αισθανθεί έστω και μία στιγμή της ζωής τους. Αμήχ. Μάλιστα. Και να πούμε ότι οι περισσότερες εκπομπές σήμερα ξεκίνησαν φορώντας οι γυναίκες παρουσιάστρες ριγέ. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε και την φωτογραφία με όλες τις παρουσιάστρες, οι οποίες βγήκαν φορώντας τα ριγέ. Για να δούμε. Μήνα ριγωτό, ριγέ, ξεκινάει αυτός ο μήνας. Λοιπόν, βλέπουμε παρουσιάστριες, βλέπουμε όλες με όλες στο διαδίκτυο, βλέπουμε εδώ πέρα Κατερίνα Ζαρίφη να φοράνε το ριγέ για να αντιδράσουν σε αυτό το ρατσισμό που δέχτηκε αυτό το κορίτσι επειδή είχε παραπανήσει κιλά και φόρεσε ριγέ και ένας θρασίτατος, ο Τάσος Ξιάρχος, ο χορογράφος, με μια αλητεία προσπάθησε να διασύρει το κορίτσι. Μένουμε εδώ πέρα, πάμε εδώ, βλέπουμε και Έλληνα Κρήτη, έχουν όλος ο κόσμος. Ναι. Άνδρες και γυναίκες έχουν αντιδράσει σε αυτή τη χιδιότητα.